Στη Λατινική Αμερική, οι πρώτες παρτίδες εμβολίων παραλήφθησαν στο αεροδρόμιο της πόλης του Μεξικού. Οι πρώτες χώρες που ξεκίνησαν εμβολιασμούς είναι το Μεξικό, η Χιλή και η Κώστα Ρίκα. Και στις τρεις χώρες χορηγείται το εμβόλιο των Pfizer-BioNTech. Στη Βραζιλία, χώρα που έχει χτυπηθεί σκληρά από την πανδημία και μετράει ήδη πάνω από 190.000 θανάτους, οι αρμόδιες αρχές ανακοίνωσαν ότι το κινέζικο εμβόλιο της εταιρείας Sinovac Biotech που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν είναι αποτελεσματικό σε ποσοστό 50%. Αδιαμφισβήτητα μας δίνει ηρεμία το γεγονός ότι μπορούμε να αναπτύξουμε ανοσία, να μην εμφανιστεί η νόσος με σοβαρά συμπτώματα και να μην δούμε να μολύνονται οι αγαπημένοι μας. Ο Νταβίντ Αγκουιλάρ Μπλάνκα, επικεφαλής του τμήματος επιδημιολογίας του Ιατρικού Κέντρου Μίλπα Άλτα στο Μεξικό, εκφράζει την ανακούφιση που αισθάνονται οι υγειονομικοί. Στην Αργεντινή έφτασαν οι πρώτες δόσεις του ρωσικού εμβολίου Sputnik 5. Θα παραλάβουμε 5 εκατομμύρια δόσεις τον Ιανουάριο και 14 εκατομμύρια 700.000 τον Φεβρουάριο, με οψιόν να παραλάβουμε άλλα 5 εκατομμύρια. Η Αργεντινή ξεκινά το εμβολιαστικό της πρόγραμμα με τους άνω των 60 ετών. Στη Χιλή, μια 46χρονη νοσηλεύτρια έγινε ο πρώτος άνθρωπος στη χώρα που εμβολιάστηκε, λίγη ώρα αφότου παρελήφθησαν οι πρώτες 10.000 δόσεις του εμβολίου. Ο πρόεδρος της χώρας, Σεμπαστιάν Πινέιρα, την αποκάλεσε την ελπίδα όλων μας.